Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Κατερίνα Καμπανέλη, την κόρη του Ιάκωβου, γιατί έτος Καμπανέλη διανύουμε ή θα διανύσουμε φέτος. Του χρόνου. Του χρόνου, ναι, εντάξει, μην βάλω. Οπότε μια καλή ευκαιρία να σε ακούσουμε για μία ακόμα φορά. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς αισθάνθηκες, το ήξερες προφανώς, ήταν κάτι το οποίο δεν είναι ξαφνικό, έτσι δεν είναι? Ήταν όχι, μια προεργασία που γινόταν και αρκετό καιρό. Το ξέρω. Ναι. Απλά δεν είχε ανακοινωθεί και είχα μια αγωνία, γιατί συμβαίνουν και όλα αυτά τα τρελά που συμβαίνουν. Και λέω, δεν ξέρω τώρα αν θα το ανακοινώσουν ποτέ, ας πούμε. Αλλά ευτυχώς μου κάνανε έκπληξη και το ανακοινώσανε. Μάλιστα. Τι σημαίνει αλήθεια το να είναι ένα έτος, έτος Καμπανέλη? Πώς ακούγεται, ρε παιδί? Τι μπορεί να σημαίνει για σένα, για την οικογένεια, για όλους? Μια πολύ μεγάλη τιμή στο πρόσωπο του πατέρα μου. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη τιμή από το... Και μία... Συγγνώμη. Και μία από τις μεγαλύτερες τιμές που του έχουν γίνει. Και δικαίωση. Επίσης δικαίωση για το όνειρό μου, γιατί ήταν ένα από τα όνειρά μου και αυτό. Και αυτό. Έχω πολλά όνειρα. Αυτό το ξέρω ότι έχεις πολλά όνειρα και είναι καλό να έχουμε όνειρα. Μας κάνει καλύτερος έτσι κι αλλιώς. Από εκεί πέρα, τι περιμένουμε? Έχουμε μια εικόνα περίπου τι σημαίνει έτος Καμπανέλη? Ναι. Γιατί κατά ψέματα... Σημαίνει πολλές εκδηλώσεις, όσες περισσότερες μπορέσουμε να κάνουμε. Σημαίνει την έκδοση ενός συλλεκτικού λευκώματος, το οποίο θα περιέχει φυσικά φωτογραφίες, βιογραφικό, κάποια κείμενά του, εργογραφία, τέτοια πράγματα. Σημαίνει επίσης ότι θα γίνει και μια μεγάλη έκθεση κάποια στιγμή με προσωπικά του αντικείμενα, με τα βιβλία του, με προβολές, πολλές προβολές, με... θα γίνει και ένα, ας πούμε, ντοκιμαντέρ, θα γίνει ένα μίξ από τις συνεντεύξεις που έχει δώσει, τις τηλεοπτικές, και φωτογραφικό υλικό πολύ επίσης. Μάλιστα. Ακούγεται όμορφο. Επίσης μεγάλη μας φιλοδοξία είναι η ψηφιοποίηση του αρχείου, το οποίο αυτό είναι πολύ μεγάλο, και η ανάρτησή του στο διαδίκτυο. Αυτοί είναι βασικά οι τρεις άξονες στους οποίους θα κινηθούμε, και από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με φορείς όπως η ΕΡΤ, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, ίσως το Μέγαρο Μουσικής, να γίνουν και εκεί διάφορες εκδηλώσεις, προβολές ταινιών, παραστάσεις σίγουρα, κάποια συναυλία πολύ πιθανόν, γιατί mm-hmm. έχει γράψει πολλά τραγούδια. Αυτό είναι αλήθεια. Εδώ θα κάνω την παράξενη ερώτηση, γιατί αναγκαστικά έτσι και άλλες ερώτηση κάνουμε. Η Νάξος θα υπάρχει μέσα? Η Νάξος θα υπάρχει βέβαια σε αυτό, σαν Δήμος Νάξου? Έχουμε σχέδια και για την Νάξο, έχουμε σκεφτεί κάποια πράγματα. Ελπίζω ο Δήμος να συνεργαστεί, να θέλει, να το υποστηρίξει αυτό. Και εγώ πολύ ευχαρίστως και οι συνεργάτες μου να το υλοποιήσουμε. Τώρα αυτό με βάζει σε άλλο τρυπάκι, γιατί μου λες ελπίζω να θέλει. Σημαίνει ότι μπορεί να μην θέλει? Γιατί, sorry δηλαδή, έτσι όπως το έθεσες. Κοίταξε να δεις, δεν νομίζω να μην θέλουν. Απλά επειδή έχω έτσι μία μικρή απογοήτευση ως προς την αντιμετώπιση τους ως προς το μουσείο, mm-hmm. το οποίο έχει αυτή τη στιγμή εγκαταλειφθεί στη μοίρα του, θέλω να κρατάω μια επιφύλαξη. Μάλιστα. Όχι τίποτα άλλο, γιατί σαν δήμαρχος είναι γείτονας, η σχέση με τον Δημήτρη τον Λιανό είναι απίστευτη. Πάρα πολύ το δήμαρχο, το ξέρει αυτό. Είμαστε και ξαδέρφια. Ναι, το ξέρω. Ναι. Μια οικογένεια είμαστε όλοι, έτσι κι αλλιώς. Μια οικογένεια είμαστε όλοι. Εγώ τη λατρεύω την Άξο, εντάξει, ζω για την Άξο, αλλά... έχω μια μικρή επιφύλαξη, γιατί βλέπω μια κολλησιεργία από μέρους του Δήμου. Δεν λέω ότι φταίει ο Δημητράκης. Ναι, όχι, προς Θεού, δεν είναι θέμα Δημάρχου. Μερικά πράγματα είναι και πέρα από το Δήμαρχο. Γιατί ακριβώς. Είναι γραφειοκρατίες, είναι θέματα που έχουν άλλα ξέρω, θέματα. Το ξέρω. Γι' αυτό σου λέω ότι κρατάω μια μικρή επιφύλαξη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή μας αρέσει κάθε φορά να μας αποκαλύψεις και κάτι. Την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, μας είχες πει ότι άνοιξες ένα σιρτάρι και βρήκες κάτι, ένα καινούριο έργο που δεν το είχες δει μέχρι τότε. Όλο αυτό το διάστημα. Πολλά έργα, όχι ένα. Έργα, ναι, εντάξει. κανένα άλλο σεντούκι έχουμε ανοίξει αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες? Κοίταξε να δεις. Είχα βρει εκτός από τα θεατρικά που δεν τα ήξερα και είναι και ανέκδοτα κλπ.
Είχα βρει σε διάφορα τετράδια, σημειωματάρια, τζέντες, γιατί έγραφε οπουδήποτε ο μπαμπάς μου, έτσι, μόλις είχε μια έμπνευση, ό,τι είχε μπροστά του, εκεί το έγραφε. Ακόμα και χαρτάκι μικρό δηλαδή, πώς να σου πω. Ναι, κατάλαβα. Καρέλια, κάπνιζε. Κάπνιζε, γιατί μπορεί να είναι το πρώτο τάμπλετ, ξέρεις. Ναι, το... καλά, δεν το συζητώ σε κουτιά τσιγάρων, ναι, αλλά κουτιά τσιγάρων δεν βρήκα. Α, εντάξει. Ναι. Και βρήκα αυτά τα ποίηματα τα οποία με εντυπωσιάσανε πάρα πολύ, γιατί δεν τα ήξερα ούτε αυτά. Και έτσι αυτά ήταν το έναυσμα, να σου πω την αλήθεια, για να εκδοθεί και ο τόμος που εκδόθηκε, το «Άκουσε τη φωνή μου Κέλλα», που είναι μόνο το ποιητικό του έργο μέσα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό. Άλλη έκπληξη δεν έχω αυτή τη στιγμή. Ό,τι ανακάλυψα, τα έχω καταχωρημένα εδώ και στο αρχείο. Και είμαστε στη διαδικασία σιγά σιγά, αφού βγήκε τώρα αυτός ο τόμος που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός. Σιγά σιγά έχουμε πει ότι θα εκδίδουμε κάθε τόσο και κάτι. Σειρά έχουν κάποια δοκίμια, κάποια κείμενά του δηλαδή, μετά έχουν σειρά κάποια έργα και σιγά σιγά θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή τη ζωή που είμαι τώρα θα ολοκληρώσω τις εκδόσεις. Το εύχομαι βέβαια να ολοκληρωθούν όσο γίνεται και να μην αφήσουμε αυτά τα όσο είμαι σε ζωή, γιατί δεν είναι πολύ ωραία ή όσο έχω ζωή. Όχι, δεν είναι, αλλά θέλω να κατάλαβε. Ναι, κατανοείται, βέβαια. Εννοείται, θα προλάβω. Θα προλάβει, μέσα έχουν αυτό το πράγμα. Έτσι κι αλλιώ είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο τρέχει πανικόβλητη σε αυτά τα θέματα, που είναι καλό. Γυρίζοντα λίγο στην Άξο, το περασμένο καλοκαίρι ήταν λίγο δύσκολο λόγω όλων αυτών που έχουν γίνει. Γενικότερα με την όλη λειτουργία του μουσείου όλο αυτό το χρόνο, σαν ένα μίνι απολογισμό μπορούμε να έχουμε μια εικόνα. Εντάξει, αφήνουμε την απογοήτευση στην άκρη, είναι δεδομένη αυτή, την ακούσαμε έτσι. Εντάξει, εμείς, η Κατερίνα Περιθωνοπούλου που έτρεχε το μουσείο βασικά, έκανε ό,τι μπορούσε, ακόμα και σε αυτές τις καταστάσεις, για να το κρατήσει ζωντανό και ακμαίο. Το μουσείο λειτουργούσε κανονικά. Δεν είχε πολύ προσέλευση, γιατί δεν είχαμε και πολύ τουρισμό, έτσι, δηλαδή σχεδόν καθόλου. Όμως γίνανε πολλά διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία αφορούσαν διάφορα θέματα, όπως συγγραφή θεατρικού έργου, όπως κινηματογράφο, όπως σκηνογραφία, πολλά σεμινάρια διαδικτυακά, τα οποία είχαν μεγάλη επιτυχία. Μάλιστα. Έτσι. Και ήταν κάτι στα οποία πίστεψε πολύ και ο Δήμαρχος, πρέπει να πω, και είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη γι' αυτό, γιατί πραγματικά το μουσείο κρατήθηκε ζωντανό. Τώρα φέτος δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει, θα δούμε. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο δηλαδή που μπορούμε να θεωρήσουμε σχέδιο. Έτσι κι αλλιώς θα τρέχει όλη η σεζόν, θα είναι δύσκολη με πολλά πράγματα από το Δεκέμβρη και μετά, γιατί νομίζω ξεκινάει 2 Δεκέμβρη. Ξεκινάει, είναι η μέρα δηλαδή του γενεθλίου, που γίνεται και η επίσημη ανακοίνωση και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτό θα είναι ένας χρόνος, κάτι μήνες δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη, προετοιμασίας αυτού του οποίου πρόκειται να συμβεί του χρόνου πλέον. Ωραία. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Συγγνώμη για το ξαφνικό της επίσκεψης. Δεν με πειράζει, χαρά μου πάντα να μιλάω με σένα, που σε εκτιμώ πολύ, και με την Άξο φυσικά. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και θα τα ξαναπούμε καλά, σίγουρα. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.